Λοιπόν, παραδείγματος χάρη, το άθροισμα των τριών γωνιών ενός τρισορθογωνίου τριγώνου σε μια σφαίρα είναι όχι 180 μοίρες, αλλά 270 μοίρες. Αντιθέτως, στην επιφάνεια την υπερβολική του Λουμπατσεύσκη είναι λιγότερο από 180 μοίρες. Και αν πάρω το πυθαγόριο θεώρημα, μία πλευρά α τετράγωνο συν β τετράγωνο, βλέπετε εδώ, δεν κάνει γάμα τετράγωνο, κάνει δύο φορές το γάμα τετράγωνο, την τρίτη πλευρά. Βλέπετε λοιπόν ότι αλλάζει πάρα πολύ η όλη η γεωμετρία όταν αλλάξουμε την υπόθεση των παραλλήλων. Α, τώρα θα μου πείτε πώς προχωρούμε, κύριε. Αυτό είναι. Ωραία. Εκτός από την γεωμετρία, η θεωρία του Ράσελ της λογικής αντιμετώπισε και τα σύνολα τα οποία είχε εισαγάγει ο Κάντορ, την θεωρία των συνόλων λοιπόν, η οποία θεωρία αποτελεί τη βάση, υποτίθεται, των συγκεκριμένων μαθηματικών. Και ο Κάντορ αντιμετώπισε το θέμα αυτό, αλλά αντιμετώπισε προβλήματα όταν έχουμε άπειρα σύνολα. Όταν έχουμε ένα σύνολο τριών αντικειμένων, ομοειδών, ωραία, αυτό είναι τρία. Και άλλα αντικείμενα ομοειδή τρία έχουν μία αντιστοιχία ένα προς ένα με το προηγούμενο. Όταν έχουμε άπειρα, εκεί μπορούμε βέβαια να έχουμε αντιστοιχία και να πούμε ότι δύο άπειρα σύνολα είναι ισοδύναμα. Αλλά δεν είναι πάντοτε τα ίδια. Θα ξαναγυρίσω πάλι πιο πριν. Θα πω ένα παράδειγμα. Υπάρχει ένα ξενοδοχείο που έχει άπειρα δωμάτια και έρχεται ένας επισκέπτης και λέει θέλω ένα δωμάτιο. Αλλά όλα είναι κατηλημένα. Α, μην ανησυχείτε, λέει ο διευθυντής. Και με το μεγάφωνο λέει παρακαλώ αυτός που είναι στο δωμάτιο 1 να πάει στο 2, ο 2 να πάει στο 3, ο 3 στο 4 και ούτω καθεξής. Οπότε κενώθηκε το πρώτο δωμάτιο, περάστε λέει στον άλλο. Μετά από λίγο έρχεται ένα λεωφορείο με άπειρους επιβάτες και αυτοί ζητούσαν δωμάτια. Μην ανησυχείτε, θα σας βολέψουμε, λέει ο διευθυντής. Παρακαλώ αυτός που είναι στο 1 να πάει στο 2. Ο 2 να πάει στο 4, ο 3 να πάει στο 6, ο 4 να πάει στο 8 και κενώθηκαν όλα τα ενδιάμεσα. Περάστε, λέει, εσείς οι άπειροι, να μπείτε μέσα και να βολευτείτε. Και έτσι λοιπόν γίνονται μερικά κάπως παράδοξα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι όλα λογικά. Αλλά αρχίζουμε τώρα και ξεχωρίζουμε τα διάφορα άπειρα. Τα συνηθισμένα άπειρα, τα αριθμίσιμα που είναι, αντιστοιχούν στο 1, 2, 3 κλπ. Κλπ. Τα ονομάζουμε σύνολα αλεφ 0, με το εβραϊκό αλεφ. Οπότε έχουμε αλεφ 0 συν αλεφ 0 ίσον αλεφ 0 πάλι. Δεν έχουμε κάτι περισσότερο. Και εδώ είναι σαν να έχουμε ακριβώς το 1 συν 1, ένα άλεφ και ένα άλεφ, κάνει ένα άλεφ. Αυτό είναι για τα αριθμίσιμα σύνολα. Πολύ ωραία.
Αν όμως πάμε εις το συνεχές, που είναι το σύνολο όλων των αριθμών, ας πούμε από 0 μέχρι 1. Αυτοί οι αριθμοί, οι ρητοί αριθμοί που είναι μεταξύ 0 και 1, είναι αριθμίσιμοι. Μπορούμε να τους βάλουμε σε μια σειρά. Αλλά αν δοκιμάσουμε να βάλουμε όλους τους αριθμούς, όλους τους δεκαδικούς μεταξύ 0 και 1, βλέπουμε ότι το σύνολο δεν είναι αριθμίσιμο. Αν υποθέσουμε ότι ήταν αριθμίσιμο και ας πούμε ότι κατά κάποιο τρόπο βάλαμε τους αριθμούς, τον πρώτο 0.137 κλπ, τον δεύτερο 0.532, τον τρίτον 0.274 κλπ κλπ, και τώρα τους βάλαμε όλους τους αριθμούς, όλους τους αριθμούς από 0 μέχρι 1. Όχι, δεν τους βάλαμε. Γιατί αν πάρουμε έναν αριθμό που το πρώτο ψηφίο του αριθμού αυτού είναι μεγαλύτερο από το πρώτο ψηφίο του πρώτου αριθμού, αντί για 1 είναι 2. Μετά το δεύτερο ψηφίο είναι μεγαλύτερο από το πρώτο ψηφίο του δευτέρου αριθμού, δηλαδή αντί για 5 είναι 6. Το τρίτο ψηφίο είναι μεγαλύτερο από το 2 του τρίτου αριθμού, είναι 3 και όχι 2. Και αν δείτε, αυτός ο αριθμός διαφέρει από όλους τους αριθμούς. Όλους. Και τον πρώτο και τον δεύτερο και από τον τρίτο και από τον τέταρτο και από τον επιρροστό. Επομένως είναι παραπάνω αριθμοί που αποτελούν το συνεχές σύνολο από ότι ένα αριθμίσιμο σύνολο. Αλλά εδώ τα μεγαλύτερα προβλήματα στην λογική θεμελίωση των μαθηματικών αναφέρονται στα σύνολα συνόλων. Και εδώ έχουμε το περίφημο παράδοξο του Ράσελ. Υπάρχουν σύνολα που περιέχουν τον εαυτό τους και άλλα σύνολα που δεν περιέχουν τον εαυτό τους. Ας πούμε το σύνολο από τις καρέκλες αυτού του δωματίου δεν περιέχει τον εαυτό του. Υπάρχουν όμως σύνολα που περιέχουν τον εαυτό τους. Παραδείγματος χάρη το σύνολο των συνόλων που ορίζονται από λιγότερες ή το πολύ 20 λέξεις. Αυτό το σύνολο το ορίσαμε ήδη. Αυτό το σύνολο περιέχει τον εαυτό του βέβαια. Διότι αυτό είναι ένα σύνολο που ανήκει μέσα στα σύνολα που περιγράφουμε. Λοιπόν, τέτοια σύνολα τα ονομάζουμε πι, περιέχουν τον εαυτό τους. Τα περισσότερα σύνολα δεν περιέχουν τον εαυτό τους. Τα λέμε σύνολα δέλτα. Και τώρα τίθεται το μεγάλο ερώτημα που έθεσε ο Ράσελ, το σύνολο σίγμα όλων των συνόλων δέλτα είναι πι, περιέχει τον εαυτό του, ή είναι δέλτα, δεν περιέχει τον εαυτό του. Αν είναι π, αν περιέχει τον εαυτό του, τότε περιέχει ένα σύνολο π, τον εαυτό του, τον ίδιο. Ενώ εξ ορισμού το σίγμα περιέχει μόνο σύνολα δέλτα. Λοιπόν, δεν μπορεί να είναι, δεν είναι δυνατόν αυτό. Ναι, αλλά αν είναι δέλτα, τότε περιλαμβάνεται στα σύνολα δέλτα, δηλαδή περιλαμβάνει των εαυτών του. Άρα ούτε πι είναι ούτε δέλτα. Και ο Ράσελ αντιμετώπισε το πρόβλημα αυτό χωρίζοντας τα σύνολα σε σύνολα αντικειμένων που είναι τα σύνολα πρώτης τάξεως, σύνολα συνόλων πρώτης τάξεως που είναι σύνολα δευτέρας τάξεως και ομοίως σύνολα συνόλων δευτέρας τάξεως που είναι σύνολα τρίτης τάξεως και ούτω καθεξής. Είναι λίγο πολύπλοκο, αλλά εν πολλοίς το καταφέρνει, αλλά όχι πάντα. Για να δούμε λοιπόν εδώ το παράδοξο του κριτικού, που είναι μια από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η φιλοσοφική άποψη της λογικής. Ο Απόστολος Παύλος είπε, έγραψε
σε μία επιστολή του, είπε τις εξ αυτών Κρήτες αεί ψεύστε. Αλλά κατά σύντοση αυτός που είπε τη φράση είναι κριτικός. Άρα αφού αεί λέει ψεύτης, και άρα και η φράση αυτή είναι ψευδής. Άρα λοιπόν, αφού είναι ψευδής, άρα η κριτική δεν είναι πάντοτε ψεύτης. Άρα τότε η φράση αυτή είναι αληθινή. Και άρα δεν είναι αληθινή και ούτω καθεξής. Δεν μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Και έτσι αντιμετωπίζουμε αυτά τα παράδοξα της σχολής του Ράσελ, της λογικής σχολής. Μια φορμαλιστική φιλοσοφία διετύπωσε ο Γερμανός μαθηματικός, ο Χίλμπερτ. Μια άλλη φιλοσοφία. Είπε το εξής, ότι μην κοιτάζετε τα αντικείμενα που υπάρχουν στα διάφορα μαθηματικά θεωρήματα. Τα αξιώματα που αναφέρονται, παραδείγματος χάρη στην ευθεία, στο σημείο κλπ. Δεν αναφέρονται σε αντικείμενα, ούτε σε πλατωνικές ιδέες, αλλά μόνο σε σχέσεις μεταξύ λέξεων. Και όταν λέμε ότι δύο σημεία ορίζουν μία ευθεία, τα σημεία αυτά τι μπορεί να είναι? Μπορεί να είναι καρέκλες, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Δεν μας ενδιαφέρει το τι είναι. Το ζήτημα είναι οι συνέπειες αυτών των λέξεων. Είτε είναι σημεία έτσι όπως τα ξέρουμε εμπειρικά, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Οι συνέπειες είναι πάντοτε οι ίδιες. Οπότε, λέει έτσι, μπορούμε να θεμελιώσουμε τα μαθηματικά μόνο μεταξύ με τα θεωρήματα που είναι οι συνέπειες των διαφόρων αξιωμάτων. Αλλά εκείνο που προσπάθησε να εξηγήσει ο Χίλμπερτ ήταν η πληρώτης και η συνέπεια των μαθηματικών. Δηλαδή, μπορούμε να εξηγήσουμε όλα τα μαθηματικά με αυτόν τον τρόπο. Και το σπουδαιότερο, μπορούμε να αποδείξουμε ότι δεν υπάρχουν αντιφάσεις. Δεν μπορούμε δηλαδή με τα αξιώματα αυτά να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα, να βρούμε ότι δύο τρίγωνα είναι ίσα και με έναν άλλο, μια άλλη σειρά συλλογισμών να βρούμε ότι τα τρίγωνα αυτά είναι άνισα και να πούμε «Α, το ένα βρίσκει ίσα, το άλλο το βρίσκει άνισα, άρα έχουμε αντίφαση». Προσπάθησε λοιπόν να το αποδείξει αυτό, αλλά τότε ήρθε ο Γκέντελ, ο οποίος απέδειξε τα εξής. Πρώτον, ότι υπάρχουν αληθινές μαθηματικές προτάσεις που δεν προκύπτουν από τα αξιώματα. Και δεύτερον, ότι είναι αδύνατο να αποδειχθεί με τα γνωστά αξιώματα ότι δεν οδηγούν σε αντίφαση. Η μέθοδος του Γκέντελ είναι παρόμοια με τη μέθοδο του Κάντορ που απέδειξε ότι το συνεχές σύνολο σε είναι ανωτέρας τάξεως από το αριθμίσιμο σύνολο. Και αυτό το πέτυχε ως εξής. Αντικατέστησε όλες τις λέξεις και όλες τις προτάσεις με αριθμούς. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε το α, να του βάλουμε αριθμό 1, το β, 2 και ούτω καθεξής. Αφού τελειώσουμε με τις λέξεις, με τα γράμματα, μετά έρχονται για τις λέξεις που είναι σε ένα λεξικό. Όλες οι λέξεις παίρνουν ένα αριθμό. Μεγάλο αριθμό, πάρα πολλά ψηφία. Και μετά είναι οι διάφορες προτάσεις. Πάλι ένας αριθμός. Και μετά είναι οι αποδείξεις των διαφόρων προτάσεων. Πάλι ένας αριθμός. Και μετά αφού όλα όσα είναι στα μαθηματικά τα έχει γράψει με αριθμούς, κατόπιν λέει με τη μέθοδο του Καντόρ ότι υπάρχουν προτάσεις που δεν περιέχονται στη λίστα αυτή που είδαμε, που έχουν τις λέξεις, τα γράμματα, τους αριθμούς, τα πάντα. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις που δεν ανήκουν.
που δεν περιέχονται. Και μία εφαρμογή που έχει γίνει από τον Τούριν ήταν στους υπολογιστές. Ο Τούριν είναι γνωστός που είχε ανακαλύψει το ένιγμα της γερμανικής που χρησιμοποιούσαν οι Γερμανοί με τα υποβρύχια τους, κατόρθωσε να ανακαλύψει το μηχανισμό και να βοηθήσει πάρα πολύ στην νίκη στον πόλεμο. Διατύπωσε την έννοια της μηχανής Τούριν, η οποία είναι μια μηχανή που δεν κάνει παρά μικρές κινήσεις. Προχωρεί κατά μία θέση μπροστά ή πίσω και έχει όμως άπειρο μήκος, μνήμη τεράστια και επιπλέον δεν βιαζόμαστε για το αποτέλεσμα, ας πάρει όσο θέλει αρκεί να βγάλει το αποτέλεσμα. Και έχει αποδειχθεί ότι μία μηχανή Τούριν μπορεί να κάνει τα ίδια πράγματα που κάνει οποιοδήποτε πολύπλοκος υπολογιστής που χρησιμοποιούμε σήμερα. Και τότε έθεσε το εξής πρόβλημα. Υπάρχει ένας αλγόριθμος που να μας λέει αν κάθε δοθέν πρόγραμμα θα σταματήσει ή όχι. Τι είπα να πει να σταματήσει. Να βρει μια απάντηση, να δώσει μια απάντηση. Υπάρχουν προγράμματα που σταματούν μόλις λύσουν ένα πρόβλημα. Παραδείγματος χάρη να βρεθούν οι πρώτοι αριθμοί, οι μικρότεροι του 1000. Αρχίζει και βρίσκει 1, 2, το 3, το 5 και ούτω καθεξής και τους βρίσκει όλους αμέσως. Αλλά υπάρχουν και προγράμματα που δεν σταματούν. Παραδείγματος χάρη να βρεθεί ένας περιττός αριθμός που είναι άθροισμα 2 ζυγών αριθμών. Δοκιμάζει το 1, το 2, το 3, το 4. Ποτέ δεν βλέπει έναν περιττό, με συγχωρείτε, το 1, 3, 5 κλπ. Ποτέ δεν θα γίνει άθροισμα 2 ζυγών αριθμών. Αλλά ο κομπιούτερ κάνει τον υπολογισμό ένα προς ένα. Ψάχνει 1, 2, 1, 3, 5 κλπ. Προχωρεί επάπειρον, ποτέ δεν σταματάει. Και τώρα είναι ένας, δεν υπάρχει αλγόριθμος που να μας λέει αν θα σταματήσει ή όχι ένα πρόγραμμα. Λοιπόν, εδώ θα σας κουράσω λιγάκι. Αν θεωρήσουμε όλα τα δυνατά προβλήματα, προγράμματα δηλαδή, όλα αυτά αποτελούν ένα αριθμίσιμο σύνολο. Ας το πούμε σε 1, σε 2, σε 3 κλπ. Αλλά το καθένα αναφέρεται και σε έναν αριθμό. Παραδείγματος, αριθμό σε Q, το Q μπορεί να είναι οσδήποτε αριθμός, το N είναι 1, 2, 3 κλπ. Να βρεθεί ένας αριθμός που δεν είναι άθροισμα N τετραγώνων. Τον βάζουμε τον κομπιούτερ και δοκιμάζει το 1, αριθμός που δεν είναι ίσος με ένα τετράγωνο είναι το 2. Δεν είναι το 2 τετράγωνο κάποιο. Αν βάλουμε το 1 ίσον 2, αριθμός που δεν είναι ίσος με άθροισμα 2 τετραγώνων, το 3. Το 3 δεν είναι άθροισμα 2 τετραγώνων. 1 ίσον 3, ο αριθμός που δεν είναι ίσος με το άθροισμα 3 τετραγώνων. Είναι το 7. Να δοκιμάσουμε 1 συν 1 συν 3 και λοιπά. Συν τετράγωνα δηλαδή, αριθμούς τετράγωνους είναι το 4, το 1 και λοιπά. Το 7 δεν είναι ίσως με άθροισμα 3 τετραγώνων. Αν βάλουμε 4, αριθμός που δεν είναι ίσως με άθροισμα 4 τετραγώνων, δεν υπάρχει. Έχει αποδειχθεί από τον Λαγκράντζ ότι όλοι οι αριθμοί μπορεί να γίνουν άθροισμα τουλάχιστον 4 τετραγώνων. Όλοι. Επομένως, αν βάλουμε στο πρόγραμμα αυτό το N ίσον
4 ή 5 κλπ. Δοκιμάζουμε δηλαδή όλους τους συνδυασμούς. Το κομπιούτερ δεν σταματάει ποτέ, ψάχνει να βρει ένα αριθμό που να μην είναι άθροισμα 4 και περισσότερων τετραγώνων και ποτέ δεν βρίσκει. Λοιπόν, οπότε ο υπολογισμός του σε, ας πούμε το πρόγραμμα αυτό, θα ονομάσουμε σε 0, εν σταματά, δηλαδή βρίσκει ένα αριθμό που δεν είναι άθροισμα εν τετραγώνων, μόνο αν το εν ίσον 1, 2 ή 3. Αν είναι 4, δεν σταματάει ποτέ. Ας πούμε λοιπόν ότι υπάρχει ένας αλγόριθμος που αποδεικνύει ότι το σε Q, το σε Q σημαίνει το Q στον αριθμό πρόγραμμα, αναφερόμενος σε έναν συγκεκριμένο αριθμό n, δεν σταματάει. Θα πούμε. Τότε, αν βάλουμε το Q, α, n του n, από, αυτό σταματάει, αποδεικνύει δηλαδή, αν υπάρχει αυτός ο αλγόριθμος, ότι το σε n του n δεν σταματά. Ότι θα συνεχίσει επάπερον να υπολογίζει. Αλλά το α n του n είναι κάποιο πρόγραμμα της σειράς αυτής, σε 0, σε 1, σε 2, σε 3, έστω το σε k του n. Τότε αυτό είναι ένα από τα προγράμματα, λοιπόν, αυτός ο αλγόριθμος που αποδεικνύει αυτό. Και αν πάρουμε τότε το n ίσον k, έχουμε το α k του k ίσον σε του k του k. Δηλαδή το α k του k σταματάει και όταν το σε k του k δεν σταματάει. Αλλά το α k του k και το σε k του k είναι το ίδιο πρόγραμμα. Οπότε έχουμε εδώ μία αντίθεση. Δηλαδή δεν υπάρχει τέτοιος αλγόριθμος. Λοιπόν, ο Penrose και άλλοι διαπίστωσαν ότι τα θεωρήματα των Gödel και Turing αποδεικνύουν ότι υπάρχουν πολλά μη αλγοριθμικά φαινόμενα στη φύση. Και ένα τέτοιο φαινόμενο είναι η συνείδηση. Οι υπολογιστές κάνουν καταπληκτικά πράγματα, αλλά όλα είναι αλγοριθμικά. Είναι αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά η κατανόηση των φαινομένων που κάνει η συνείδηση του ανθρώπου είναι μη αλγοριθμική. Και σαν παράδειγμα, ο Πενρός και άλλοι χρησιμοποιούν το ένα που είχε κινέζικο δωμάτιο του Searle, ο οποίος φαντάστηκε το εξής. Είναι ένας άνθρωπος μέσα σε ένα κλειστό δωμάτιο και δεν ξέρει καθόλου κινέζικα. Καθόλου. Και έρχονται εντολές από τον κομπιούτερ και με κινέζικους χαρακτήρες λένε οτιδήποτε. Τσιν τσαν τσον. Και αυτός έχει ένα βιβλίο που του λέει πώς να απαντήσει σε κάθε ερώτηση που θα του κάνουν. Τον έρχονται λοιπόν και τον ρωτάνε τσιν τσαν τσον. Και αυτός πρέπει να απαντήσει τσιν τσιν τσιν. Στην άλλη ερώτηση πρέπει να απαντήσει με άλλο τρόπο. Αλλά κοιτάζοντας αυτός με τα κινέζικα τι αντιστοιχεί, ποια είναι η απάντηση που πρέπει να δώσει, δίνει τη σωστή απάντηση. Το ρωτάνε λοιπόν τι γνώμη έχεις για τον κορονοϊό, για εκείνο κλπ. Αυτός απαντάει λοιπόν σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει. Και όλοι λένε, μα τι σοφός είναι αυτός που είναι μέσα στο κινέζικο δωμάτιο. Αυτός δεν καταλαβαίνει τίποτα. Απαντάει σωστά, αλλά χωρίς να έχει κατανόηση. Και τώρα ο Penrose φαντάζεται ότι ένα μη αλγοριθμικό φαινόμενο είναι η βαρύτης σε σχέση με την κβαντομηχανική. Δεν θα μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες.
γιατί δεν είναι δυνατόν να μπούμε στο όλο, είναι ένα ολόκληρο βιβλίο που έχει γράψει ο Penrose. Ερχόμαστε τώρα σε μία άλλη θεωρία, είναι η λεγόμενη διαισθητική ή κατασκευαστική θεωρία που την διατύπωσε ένας Ολλανδός, ο Μπράουερ, ο οποίος δεν παραδέχεται την αρχή της του τρίτου αποκλήσεως του Αριστοτέλου. Δηλαδή, αν αποδείξουμε ότι δύο τρίγωνα δεν είναι άνισα, αυτό δεν σημαίνει ότι αποδείξαμε ότι είναι ίσα. Αυτό λέει αυτός. Και φέρνει μερικά παραδείγματα. Παίρνει τον αριθμό πι, το 3.14, και ρωτάει, έχει κάπου στο ανάπτυγμα αυτό των δισεκατομμυρίων δεκαδικών ψηφίων, έχουν παρουσιαστεί 100 τριάρια συνέχεια, 3-3-3 100 φορές. Όλοι οι υπολογισμοί έχουν βρει 2 τριάρια μαζί, 3 τριάρια μαζί, δεν θυμάμαι τώρα ως που φτάνουν, αλλά 100 βεβαίως ποτέ. Τότε λέει, ας πάρουμε έναν αριθμό π επιγεγραμμένο που έχει τα δεκαδικά του π, αλλά αν κάπου συναντήσουμε 100 τριάρια που αρχίζουν σε άρτιο αριθμό ψηφίων, τον εκατομμυριωστό, 200, 302, τότε λέμε σταματάμε εκεί αυτό τα ψηφία και ο αριθμός αυτός π τότε είναι μικρότερος από το π. Το π έχει παραπάνω ψηφία. Αν αρχίζουν όμως σε περιττό πλήθος, τότε αντικαθιστούμε το πρώτο 3 με 4 και τα υπόλοιπα όπως είναι, άρα το π επιγεγραμμένο είναι μεγαλύτερο από το π. Και αν δεν υπάρχουν πουθενά 100 τριάρια, τότε το π επιγεγραμμένο είναι ίσο με το π στο άπειρο. Και τότε το π επιγεγραμμένο μείον π είναι αρνητικός ή θετικός ή μηδέν, αλλά δεν ξέρουμε τι. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Δεν θα μιλήσω περισσότερο γι' αυτό, γιατί αυτό είναι μία προσωρινή απάντηση. Δηλαδή είναι αριθμοί για τους οποίους δεν ξέρουμε τι είναι, αν είναι θετική ή αρνητική ή μηδέν. Αλλά τι να κάνουμε, ίσως μετά πολλά χιλιάδες χρόνια κάποιος να υπολογίσει και να βρει 100 τριάρια. Αυτό ας το αφήσουμε για το μέλλον. Ερχόμαστε μετά, εδώ θα περάσω σύντομα τη σχολή της Βιέννης, η οποία τονίζει πάρα πολύ τη σημασία που έχουν οι διάφορες λέξεις, διότι οι περισσότερες λέξεις ορίζονται, αλλά όχι όλες. Παραδείγματος χάρη λέμε τετράγωνο, τέσσερις ίσες πλευρές που σχηματίζουν τέσσερις ορθές γωνίες. Αλλά πρέπει να πούμε τι είναι πλευρές, τι είναι γωνίες, τι είναι ορθές γωνίες και ούτω καθεξής. Ή στη φυσική λέμε μάζα, μήκος, χρόνος, αλλά όλα αυτά ορίζουν άλλες πιο σύνθετες έννοιες, αλλά οι φυσικοί δεν περιμένουν τις φιλοσόφες της Βιέννης για να πειραματιστούν. Κάνουν αυτά τα οποία έχουν μάθει να κάνουν. Και έρχομαι σε μια άλλη πλευρά τώρα, το ότι οι φυσικοί νόμοι έχουν μια ομορφιά. Υπάρχει, παραδείγματος χάρη, μια ομορφιά στους κύκλους του Πτολεμαίου. Ωραία πράγματα είναι οι κύκλοι, μας αρέσουν οι κύκλοι. Δεν είναι τόσο ακριβής, δεν χάλασε ο κόσμος. Πάρτε τον νόμο του Νεύτωνος. Ο νόμος του Νεύτωνος έχει και αυτός μια ομορφιά, ένα διαρτετράγωνο. Είναι αρκετά απλός και αρκετά ωραία τα συμπερασματά του. Πολύ ωραία. Αλλά ούτε αυτό είναι απολύτως ακριβές. Και οι εξισώσεις του Αϊνστάιν έχουν μια δική τους απλότητα και ομορφιά. Η καμπυλότης του χώρου, του χωροχρόνου, οφείλεται στην κατανομή της μάζας, της ύλης και της ενέργειας. Και αυτό είναι κάτι που δίνει μια ομορφιά. Μια άλλη απλή μορφή των φυσικών νόμων μας δίνεται από την ανθρωπική αρχή. Υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές της αρχής αυτής στους φυσικούς νόμους. Δεν είναι η ώρα τώρα να το αναπτύξουμε. Το μόνο το οποίο
θα πω είναι ότι αν άλλαζαν οι φυσικοί νόμοι κατά 1% δεν θα υπήρχε ζωή. Παραδείγματος χάρη δεν θα υπήρχε άνθρακας που αποτελεί τη βάση της ζωής που ξέρουμε. Όλα αυτά υποδεικνύουν, θα προτιμούσα να πω, παρά αποδεικνύουν. Υποδεικνύουν ότι υπάρχει μία σκοπιμότης στους φυσικούς νόμους. Και επειδή υπάρχει αυτή η πιθανή σκοπιμότης που μπορεί να έχει μεταφυσικές συνέπειες, να έχει δηλαδή θρησκευτικές ας πούμε συνέπειες, και εδώ υπάρχει μία θεία δημιουργία, για να αποφύγουν πολλοί αυτή τη σκοπιμότητα, επενόησαν την θεωρία του πολυσύμπαντος. Θεωρούν δηλαδή ότι υπάρχουν άπειρα σύμπαντα με διαφορετικούς νόμους το καθένα. Έτσι, το ένα έχει τη βαρύτητα πολύ ασθενέστερη από την δύναμη, την ηλεκτρομαγνητική δύναμη, την ισχυρή πυρηνική δύναμη. Αλλά πάλι υπάρχει ένα άλλο σύμπαν που τη βαρύτηση να είναι περισσότερη από την ηλεκτρομαγνητική και ούτω καθεξής. Το μόνο που λένε είναι ότι εμείς έτυχε να βρισκόμαστε σε ένα ευνοϊκό σύμπαν. Έτυχε να είναι όλα τέτοια κατάλληλα ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί η ζωή και να φτάσουμε στο τέλος να έχουμε την ανθρώπινη ζωή και τον σκεπτόμενο άνθρωπο. Να υπάρχουμε εμείς. Έτυχε. Ωραία. Αλλά αυτά τα άλλα σύμπαντα είναι εντελώς υποθετικά. Ένας υπολογισμός μας δίνει την απόσταση του πλησιέστερου εξωσύμπαντος, εκτός από το δικό μας, δηλαδή πέραν από τα όρια του σύμπαντος, που απέχει 10 εις 1 εκατομμύριο εκθέτει έτη φωτός. Δηλαδή δεν μπορούμε καν να έχουμε κάποια επαφή με αυτά τα σύμπαντα, αν υπάρχουν. Γι' αυτό εγώ λέω ότι η θεωρία του πολυσύμπαντος μπορεί να είναι μια ωραία θεωρία και αξίζει τον κόπο να φτιάξουμε ταινίες που να λένε τι θα γινόταν αν είχαμε εκείνη την κατάσταση, εκείνους τους φυσικούς νόμους, θα φτιάχναμε μια ταινία επιστημονικής φαντασίας, πολύ ωραία, αλλά να μην πάρουν και τα λεφτά αυτών που εργάζονται σε καθαρά επιστημονικά προβλήματα και όχι σε αυτά τα εντελώς υποθετικά. Και έτσι μένουμε στο ότι δεν δώσαμε απάντηση ή σε αυτά τα ερωτήματα που δώσαμε από την αρχή. Είναι μια εικόνα την οποία έχει φτιάξει ο Πενρόουζ και ξεκινάμε από τον πλατωνικό κόσμο που έχει φτιάξει τους νόμους, είναι η διεύθυνση 1 που δείχνει εδώ, που περιλαμβάνουν όλο το φυσικό κόσμο. Ο πλατωνικός κόσμος μπορεί να έχει και άλλες έννοιες μέσα, τις διάφορες έννοιες, να έχει μουσική, να έχει τέχνη, να έχει δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχει μέσα ο πλατωνικός κόσμος, αλλά αν περιοριστούμε στους μαθηματικούς νόμους, μπορούμε να περιγράψουμε όλα, ίσως τα περισσότερα, από τον φυσικό κόσμο. Ο φυσικός κόσμος τώρα φτιάχνει διάφορα όντα και ειδικότερα φτιάχνει όντα που έχουν ζωή. Και ειδικότερα τα όντα που έχουν ζωή φτάνουν σε όντα που έχουν συνείδηση, που έχουν λογικό, που έχουν κατανόηση και που μπορούν να φτιάξουν τον mental world, τον κόσμο του νου, τον κόσμο του νου. Βέβαια, εδώ είναι μεγάλο πρόβλημα. Πώς αυτοί οι φυσικοί νόμοι
προέρχονται από τον φυσικό κόσμο, φτάσανε στο τέλος να φτιάξουν κάτι το τόσο καταπληκτικό, ξεπερνάει τις, όλες τις δυνατότητες της ανόργανης ύλης και φτιάχνει στο τέλος αυτή τη ζωή με τις μορφές της και με τις σκέψεις των ανθρώπων, των φυσικών και των μαθηματικών. Και αυτοί πάλι φτιάχνουν, φαντάζονται, τον κόσμο του Πλάτωνος και επομένως έχουμε πάλι ένα μεγάλο πρόβλημα πώς εμείς με τη σκέψη μας φτάνουμε και αντιλαμβανόμαστε αυτόν τον κόσμο, ο οποίος, όπως είπαμε στην αρχή, ισχύει και υπάρχει πέραν ημών και προϋπήρχε πριν υπάρξουν άνθρωποι επί της γης, ήρχαν τα διάφορα θεωρήματα, εμείς πήγαμε και τα ανακαλύψαμε. Επομένως, η αναζήτηση του νοήματος των φυσικών νόμων και των νόμων των μαθηματικών είναι κάτι που απασχολεί τους επιστήμονες, απασχολεί τους φιλοσόφους και κάνουμε πολλές προσπάθειες για να κατανοήσουμε τη βαθύτερη δομή τους, αλλά ακόμα είμαστε στην αρχή και δεν έχουμε μία απάντηση και τα πιο βασικά ερωτήματα που αφορούν το σύμπαν και τον άνθρωπο. Ευχαριστώ. Ωραία. Μπορούμε να έχουμε ερωτήσεις ή από το ακροατήριο ή από όσους μας παρακολουθούν εξ αποστάσεως, μπορούν να ενεργοποιήσουν τα άλλα πρώτα. Από το ακροατήριο πρώτα. Μανώλη, δυνατά γιατί να μπορούν να πούμε. Βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά. Έχω μία ερώτηση και ένα σχόλιο. Αναφέρατε τα σύνολα. Έχω έναν αριθμό από αντικείμενα και φτιάχνω σύνολα από αυτά τα αντικείμενα. Σύνολα πρώτης τάξεως. Και μετά παίρνω τα σύνολα των συνόλων και φτιάχνω σύνολα δευτέρας τάξεως, τρίτης τάξεως και ούτω καθεξής. Ποια είναι η διαφορά των συνόλων δευτέρας τάξεως από τα σύνολα τρίτης τάξεως ή ανώτερης τάξεως? Ναι. Εδώ είναι η δυσκολία της θεωρίας του Ράσελ. Ο Ράσελ λέει ο μόνος τρόπος για να αποφύγουμε τα παράδοξα αυτά, τις αντιφατικές συνέπειες όταν παίρνουμε σύνολα συνόλων, πρέπει να τα χωρίσουμε. Αυτό είναι μία ad hoc υπόθεση. Δεν υπάρχει κάποιος, ας το πω, που να μας επιβάλλει ότι πρέπει να γίνει αυτή η διάκριση. Σου λέει, για να μπορέσουμε να κάνουμε μαθηματικά χωρίς αντιφάσεις, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, χωρίς αντιφάσεις, θα πρέπει να κάνουμε, να βάλουμε μερικούς κανόνες. Αυτοί είναι οι κανόνες που ζητάει από μας ο Ράσελ. Εδώ λοιπόν είναι ακριβώς το σχόλιο μου, κύριε καθηγητά, ότι για να μπορέσει κανείς να διαχειριστεί το άπειρο, είτε ανθρώπινο μυαλό είναι είτε υπολογιστής, χρειάζεται δύο πράγματα. Την προσέγγιση και την οριακή συνθήκη. Δηλαδή, αν έρθω εγώ και πω ότι θέλω να πάρω τους αριθμούς σε αύξουσα σειρά, όλους τους αριθμούς, θα πρέπει να βάλω μία οριακή συνθήκη η οποία έρχεται και μου λέει από το 0 μέχρι το 1, και μία προσέγγιση η οποία έρχεται και μου λέει μέχρι τρίτου δεκαετού ψηφίου. Και τότε το άπειρο σύνολό μου γίνεται αριθμίσιμο. Το ίδιο πράγμα γίνεται και με τα σύνολα αυτά, γι' αυτό σας έκανα αυτή την ερώτηση. Η διαφορά γίνεται σαφής και αριθμίσιμη όταν υπάρχει μία οριακή συνθήκη και μία προσέγγιση. Μέχρι 1000 σύνολα, μέχρι 3 μέλη το κάθε σύνολο. Και τότε το πρόβλημα γίνεται αριθμίσιμο. Αυτό που λέτε είναι αυτό που κάνουν οι φυσικοί. Στην πράξη αυτό κάνουν. Δεν... υπολογιστές. Και οι υπολογιστές, βέβαιως. Οι υπολογιστές είναι ακριβώς αυτό που χρησιμοποιούμε στην έρευνά μας. Είναι μία αντιμετώπιση του προβλήματος με αυτή την προσεγγιστική
Ίσως αυτό να είναι μια καλύτερη λύση παρά τα διαδοχικά επίπεδα του ράσου. Αλλά δεν είναι και αυτό υποχρεωτικό. Ένας θα σου πει γιατί να σταματήσω στη 3 δεκαδικά ψηφία και να μην μπω στα 1000 δεκαδικά ψηφία. Και πάλι γίνεται αριθμίσιμο, αρκεί να θέσετε, όριο. Ναι, ναι. Είναι μια προσέγγιση η οποία μπορεί να σταθεί. Το ζήτημα είναι όμως ότι πολλές φορές διαπιστώνουμε ότι όποια και να είναι αυτή η προσέγγιση, μπορούμε να ξέρουμε την φυσική λύση του προβλήματος, αλλά να μην μπορούμε να την καταγράψουμε μέσω ενός υπολογιστή. Εμείς έχουμε ένα πολύ συνηθισμένο παράδειγμα, γιατί ψάχνουμε για παράδειγμα χάρη περιοδικές λύσεις σε συστήματα διαφορικών εξισώσεων. Τη λύση την ξέρουμε και βλέπουμε ότι δουλεύει και στην πράξη. Αλλά αν θέλουμε πολλές φορές να πάμε σε μια ασταθή περιοδική τροχιά, διαπιστώνουμε ότι όσο και να αυξήσουμε την ακρίβεια του υπολογιστή, μετά από ένα μεγάλο αριθμό επαναλήψεις θα την χάσει ο υπολογιστής. Μα είναι ασταθής, δεν είναι περιοδική. Ναι, ναι. Όχι. Η λύση είναι περιοδική. Η ίδια η περιοδική λύση, όταν την πάρεις και τις βάλεις ένα πολύ μεγάλο αριθμό, βέβαια θα υπάρχουν περιορισμοί των θέσεων του υπολογιστή μέσα και άλλα, ας το πάρουμε ότι πας στις 1000, στα 1000 δεκαδικά ψηφία και μπορείς να έχεις. Θα διαπιστώσουμε ότι απλώς σε περισσότερο χρόνο πάλι θα την χάσει. Επομένως και ξέρεις την πραγματική λύση του προβλήματος και δεν μπορείς να την καταγράψεις. Έτσι. Είναι ένα παράδοξο. Μάλιστα. Άλλη ερώτηση. Δύο σχόλια μπορεί να τα σχολιάσετε ίσως. Από αυτά που ακούσαμε, φαίνεται ότι η αρχική δήλωση ότι η περιγραφή του κόσμου είναι μαθηματική, έτσι μας φαίνεται, είναι ένα αυθαίρετο αξίωμα. Και μάλιστα προσπαθώντας να το δικαιολογήσουμε, θυμίζει λίγο προσπάθεια αυτή την προσπάθεια με τους επικύκλους. Θέλουμε ότι είναι κυκλικές συντροχές, αλλά δεν είναι κυκλικές, βάζουμε κάτι επιπλέον. Ένα σχόλιο είναι αυτό και το δεύτερο σχόλιο είναι ότι προβλήματα, όπως φάνηκε στην ομιλία, συναντούμε κάθε φορά που συζητάμε για το άπειρο. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέροντα. Κάθε φορά που αναφερθήκαμε στο άπειρο, είχαμε προβλήματα στην περιγραφή. Αυτό, σαν σχόλιο το λέω, αν θέλετε να το σχολιάσετε. Μάλιστα. Και αυτό που είπες για ότι να είναι αξίωμα ότι είναι μαθηματικό, αυτό δεν είναι, θα έλεγα, δεν είναι αξίωμα. Είναι μια διαπίστωση που βγαίνει από τα πειράματα που κάνουν κατά προσέγγιση. Η οποία είναι κατά προσέγγιση. Και κάθε φορά που είναι κατά προσέγγιση, προσπαθώντας να την πιο πολύ εδραιώσουμε, εφευρίσκουμε κάτι νέο. Έτσι, μπράβο. Ναι, σωστό. Άλλη ερώτηση στο ακροατήριο. Αλλιώς να ρωτήσουμε εάν υπάρχει από όσους μας παρακολουθούν εξ αποστάσεως από τα σπίτια τους κάποια ερώτηση. Είναι κάποιος που θέλει να ρωτήσει κάτι. Να ρωτήσω εγώ κάτι πάνω. Ναι, βεβαίως. Χρήστος. Ναι. Ναι, Χρήστο. Πολύ όμορφα έτσι μας ταξιδεύετε πολύ ωραία. Δυνατά. Ναι, η ερώτησή μου είναι η εξής. Πάλι στο ίδιο πνεύμα, δηλαδή το κατά πόσο τελικά η φύση των φυσικών νόμων είναι μαθηματική. Αυτή η ανάγκη να μιλούμε με μαθηματικά. Και θέλω να αναφέρω εδώ το εξής, το οποίο αυτό το έλεγε ιδιαίτερα ο Ντιράκ, δηλαδή την έννοια της αναπαράστασης. Όταν έχουμε στο φυσικό κόσμο έχουμε αντικείμενα τα οποία τα βλέπουμε, μπορούμε να τα αισθανθούμε, αλλά όταν μιλήσουμε για αυτά, πρέπει να μιλήσουμε με αριθμούς. Έτσι κάνουμε φυσική. Αλλά ορισμένες φορές ο αριθμός ορίζεται με βάση κάποια, ας το πούμε, αρχικά αντικείμενα, τα οποία αυτά δεν μπορούν να προσδιοριστούν περαιτέρω. Για να πω ένα παράδειγμα, όταν λέμε να προσδιορίσω τη θέση ενός αντικειμένου, είναι πολύ βασικό στη φυσική, λέμε το διάνυσμα θέσης. Είναι τρεις αριθμοί, χ, ψ, ζ. Αλλά για να έχουν νόημα αυτοί οι αριθμοί, πρέπει να έχω ορίσει εγώ ένα φυσικό σύστημα στεταγμένο, να πω είναι, ξέρω εγώ, ο κορμός ενός δέντρου, από εδώ θα αρχίσουμε να μετράμε. Και να ορίσω και τρεις κατευθύνσεις, να πω αυτό σημαίνει το χ, ξέρω εγώ, προς βορρά μου, ξέρω εγώ, προς ανατολή. Να δώσω, δηλαδή, να τα προσδιορίσω κατά τρόπο που δεν χρησιμοποιεί τα μαθηματικά, αλλά μόνο
την εμπειρία μου. Οπότε η ερώτηση είναι, θα υπήρχε, ας το πούμε, ο πλατωνικός κόσμος των μαθηματικών, να το πούμε έτσι, νόμων, εάν δεν είχαμε πρωτογενή αντικείμενα της εμπειρίας, βάσει των οποίων θα ορίζαμε αυτούς τους φυσικούς νόμους, τα οποία όμως τα ίδια δεν μπορούμε να τα προσδιορίσουμε με μαθηματικά. Μάλιστα. Να πω τη γνώμη μου. Είδατε ότι άρχισα να μιλάω για την εμπειριοκρατία. Ότι ξεκινούμε για να περιγράψουμε τα φαινόμενα της φύσεως από την εμπειρία, από τις παρατηρήσεις τις οποίες κάνουμε μερικές φορές πολύ πολύ απλά. Παραδείγματος χάρη, όταν λέμε ένα και ένα κάνουν δύο, εννοούμε ότι έχουμε διάφορα αντικείμενα. Αν ήταν ένα ρευστό και μέσα στο ρευστό αυτό λέμε μια περιοχή την ονομάζουμε ένα, μια άλλη περιοχή την ονομάζουμε δύο, είναι πολύ πολύ αόριστο αυτό το πράγμα. Προσπαθούμε λοιπόν, ξεκινώντας από μερικές προμαθηματικές, αν θέλετε, διαπιστώσεις, ότι υπάρχουν στερεά σώματα, παραδείγματος χάρη. Ότι υπάρχουν, ότι γίνεται κίνηση. Όλα αυτά είναι η αρχή. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε τώρα να βρούμε μερικούς κανόνες πώς να τα ταξινομήσουμε όλα αυτά που παρατηρούμε γύρω μας. Και αρχίζουμε και λέμε ότι, παραδείγματος χάρη, τι είναι πιο βασικό, η άλγεβρα ή η γεωμετρία. Υπάρχει άποψη ότι η άλγεβρα είναι πιο βασικό, διότι όπως είπατε, άμα βάλουμε άξονες χ, ψ, ζ, θα μετρήσουμε ορισμένα μήκη, χ, τόσο, ψ, τόσο, ζ, τόσο. Και έχουμε λοιπόν τη θεωρία ότι τα πάντα υπότιθεται σε μαθηματικούς αλγεβρικούς νόμους. Υπάρχει άλλη άποψη ότι όχι, η γεωμετρία είναι πιο βασική, διότι μπορούμε να μιλήσουμε για αντικείμενα μόνο όταν τα δούμε γεωμετρικά. Δούμε δηλαδή ότι βλέπουμε ένα άνθρωπο, ένα ζώο, μία καρέκλα. Είναι λοιπόν διάφορες προσεγγίσεις προς το όλο θέμα και ασφαλώς υπάρχουν μερικά που είναι πολύ πολύ γενικά, ώστε να μην τα πούμε ότι είναι μαθηματικά, αλλά παρόλα αυτά μπαίνουν μέσα στα μαθηματικά όταν αρχίζουμε και ζητάμε λεπτομερέστερα να εξηγήσουμε τα διάφορα φαινόμενα. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Όχι. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε την ομιλία, τον κύριο Κοντόπουλο φυσικά για την πολύ ωραία ομιλία. Για το επόμενο σεμινάριο θα ειδοποιηθείτε μέσω των ανακοινώσεών μας. Ευχαριστώ.